περισσότερο από τη ζωή μου είναι βασικά από μνημονεύματα και κάποιες σκέψεις για τη ζωή γενικότερα. Ναι. Και αυτό ξεκίνησε σαν μια ιστορία μιας ελληνικής εταιρείας. Πρόκειται να κάνουμε ένα case study δηλαδή, το οποίο να διδαχθεί και να παρουσιαστεί στο Business School του Ανατόλια. Ναι. Στους φοιτητές του MBA. Μερικοί που το διάβασαν, οι οποίοι δεν ήταν όλοι Έλληνες, υπήρχαν και άλλοι του εξωτερικού και καθηγητές από το Οχάιο που είχαν έρθει, δείξανε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βρήκανε την ιστορία της εταιρείας, της Sarah Lawrence, την βρήκανε ενδιαφέρουσα, παρότι δεν ήταν καμιά τεράστια εταιρεία, ούτε είχε πετύχει τίποτε τεράστια πράγματα, αλλά λόγω της ειλικρίνειας και της αυθεντικότητος. Αυτό λοιπόν, αφού κράτησε ένα χρόνο, με οδήγησε να ξεκινήσω τα απομνημονεύματά μου, βασικά για να ξέρουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου την ιστορία της οικογένειας. Έτσι, ναι, ξεκίνησε αυτό. Ναι. Το έδωσα λοιπόν σε 2-3 φίλες και φίλους να διαβάσουν τα 2 πρώτα κεφάλαια και με παρότρινα να το συνεχίσω. Παρότι αποκάλυπτε πολλά πράγματα και για μένα και για την οικογένειά μου. Και έτσι ξεκίνησα και μπλέχτηκα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπλέχεις όταν θες να γράψεις ένα βιβλίο. Σωστά, σωστά. Κράτησε 2,5 χρόνια και ήταν αρκετά επίπονο και θέλει πολύ επιμονή, υπομονή και καθημερινότητα θέλει. Δεν είναι... Στη διάρκεια λοιπόν ανακάλυψα πόσο συναρπαστικό ήταν το να επαναφέρω στη μνήμη μου γεγονότα, καταστάσεις και συναισθήματα, να τα αναλύω με τη σημερινή μου όποια εμπειρία έχω και να τις μοιράζομαι με την οικογένειά μου και τους φίλους μου. Ναι. Με εξέπληξε λοιπόν πόσο φρέσκες, σχετικές και επίκαιρες ήταν μερικές από τις ιστορίες που είχα περάσει εγώ πολλά χρόνια πριν και οι έννοιες που απορρέουν από αυτές τις ιστορίες ακόμη και σήμερα. Ναι. Δηλαδή μετά από 40-50 χρόνια αυτές οι ιστορίες είναι επίκαιρες και σχετικές με αυτά τα οποία γίνονται και σήμερα. Και βέβαια πρέπει να σας πω ότι ήταν πολύ εύκολο να ανασύρω στη μνήμη μου τις ευχάριστες περιπέτειες, ναι, και καταστάσεις που είχα βιώσει και προσπαθούσα τώρα να τις αναλύσω από μια φιλοσοφική πλευρά. Ναι. Γιατί το ζητούμενο δεν ήταν πότε και υπό ποιες κοινωνικές και προσωπικές συνθήκες γίνανε αυτά τα πράγματα που γίνανε, αλλά γιατί έγιναν και τι συνέπειες είχανε.